Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Σε επαναξιολόγηση των χρεώσεων για σειρά συναλλαγών προχωρούν οι τράπεζες μετά την σύσκεψη που είχαν εκπρόσωποι τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός άσκησε εξ αρχής πιέσεις για την αναθεώρηση των νέων χρεώσεων, χαρακτηρίζοντάς τις μη αποδεκτές, μέσα μάλιστα στο πολύ καλύτερο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. Οι τράπεζες το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους με μειώσεις και κατάργηση κάποιων από τις χρεώσεις. Την αναθεώρηση των τραπεζικών χρεώσεων ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους τραπεζίτες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου και οι εκπρόσωποι των τραπεζών δεσμεύθηκαν ότι θα επαναξιολογήσουν τις χρεώσεις και θα προχωρήσουν σε μειώσεις ή ακόμη και κατάργηση κάποιων εξ αυτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες αναμένεται να ανακοινώσουν τις προθέσεις τους το απόγευμα της Παρασκευής, ώστε να έχουν το περιθώριο εντός του τριημέρου να προχωρήσουν στις αναπροσαρμογές. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Πρωθυπουργός ζήτησε επιστροφή στο παλιότερο πλαίσιο, ειδικά όπως τόνισε στη φάση αυτή που το οικονομικό περιβάλλον στη χώρα είναι πολύ καλύτερο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις μεγάλες χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από ATM άλλων τραπεζών. Όλες οι τράπεζες έχουν προχωρήσει από το καλοκαίρι και μετά στην επιβολή προμήθειας 2-3 ευρώ στους κατόχους χρεωστικών καρτών όταν κάνουν ανάληψη μετρητών από ATM άλλης τράπεζας. Επιπλέον δρομολογούνταν εφάπαξ συνδρομή επανέκδοσης κατόπιν δήλωσης απώλειας, κλοπής, φθοράς ή μη αυτοματοποιημένης ανανέωσης 6 ευρώ με ισχύ από 31 δεκάτου. Ερώτηση υπολείπου σε ATM εντός Ευρωζώνης 20 λεπτά με ισχύ επίσης από 31 Οκτωβρίου. Ερώτηση υπολείπου σε ATM εκτός Ευρωζώνης 30 λεπτά με ισχύ από 31 Οκτώβρη. Αντίγραφο 7 τελευταίων κινήσεων σε ATM 15 λεπτά. Επανέκδοση πίν ανεξαρτήτως τρόπου παραλαβής του 3 ευρώ με ισχύ από 30 δεκάτου. Εφάπαξ συνδρομή ανανέωσης 6 ευρώ με ισχύ από 31 δωδεκάτου. Από την Εκπιζώ, η Παναγιώτα Καλαποθαράκου ενημέρωσε ότι υπάρχει ήδη πλήθος αναφορών για τα νέα τιμολόγια που επιβάλλουν οι τράπεζες. Η Εκπιζώ λαμβάνει καθημερινά δεκάδες καταγγελίες από αγανακτισμένους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν υποστεί κατά τις συναλλαγές κάποιες χρεώσεις, οι οποίες είναι υπερβολικές, άδικες και καταχρηστικές, θα έλεγα. Και δεν αφορά μόνο τις νέες χρεώσεις που θα επιβληθούν από 1η Νοέμβρη, αλλά και τις υφιστάμενες χρεώσεις. Έχουν υπάρξει υπουργικές αποφάσεις, ναι, όπου εάν υπάρχει παράβαση των όρων θα πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο. Και σε κάποιες από αυτές θα πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο στις τράπεζες, διότι έχουν παραβατική συμπεριφορά. Από το βήμα του Economist τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε για πρώτη φορά τη βεβαιότητα ότι η συζήτηση με τους δανειστές για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων που θα ξεκινήσει εντός του 2020 θα έχει θετική κατάληξη. Για τα έτη 2021 και 2022 έχουμε πει ότι θα θέσουμε υποσυζήτηση με τους εταίρους μας το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος. Σήμερα μπορώ να εκφράσω την ισχυρή βεβαιότητα ότι η συζήτηση αυτή θα έχει καλό αποτέλεσμα για την πατρίδα μας. Κυβερνητικός στόχος, η ανακούφιση της μεσαίας τάξης, τονίσε ο Πρωθυπουργός, εξαπολύοντας παράλληλα βολές στον ΣΥΡΙΖΑ για την οπισθοδρόμηση, όπως είπε, των τελευταίων ετών. Όσο καν κάποιοι θέλουν να σβήσουν τα ίχνη τους, και βιβλία γράφονται και στόματα ανοίγουν. Μπορεί η λύθη να βολεύει μερικούς, όμως ακόμα και παλιοί συνεργάτες τους δεν τους αφήνουν να ησυχάσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε μία ευχή μόνο: καλά ξεμπερδέματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στις επενδύσεις και τις προωθούμενες παρεμβάσεις για την προστασία των εργαζομένων, ενώ για το σχέδιο Ηρακλής τόνισε πως η κυβέρνηση αναμένει από όλες τις τράπεζες να αξιοποιήσουν αυτή τη βοήθεια, από την οποία πηγάζει αισιοδοξία ότι θα συμβάλλει στην ταχεία μείωση των κόκκινων δανείων. Καλωσορίζω τον Χρήστο Κόνστα και τον Μάνο Οικονομίδη. Καλησπέρα. Χρήστο, νομίζω ότι με θετικό αυτή ακούμε αυτή την εξαγγελία, δεδομένου, μένει να αποδειχθεί ότι θα συμμορφωθούν οι τράπεζες, δεδομένου ότι όλους μας είχε ενοχλήσει αυτή η πρόθεση για καπέλο και χαράτσι στις απλές συναλλαγές της καθημερινότητάς μας. Να δούμε όλη την εικόνα για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Έτσι, οι τράπεζες πλήρωσαν. Δεν είναι η αιτία της κρίσης στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είχε, πέρασε 10 χρόνια ύφεσης και κρίσης εξαιτίας του δημόσιου τομέα του κράτους. Ο μεγαλύτερος στους πελάτες λοιπόν το κράτος αποδείχθηκε μπαταχτής, κουρεύτηκαν τα ομόλογα, έγιναν αυτά που έγιναν, περάσαν 10 χρόνια. Άρα δεν φέρουν ευθύνη για την κρίση. Τώρα ανακάμπτουν και θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Έχετε λοιπόν ο Πρωθυπουργός και τους λέει, ακούστε, ναι, να βγάλετε κερδοφορία, αλλά να βγάλετε κερδοφορία δουλεύοντας και όχι χρεώνοντας επιπλέον για πράγματα που σήμερα είναι αυτονόητα. Με δεδομένο ότι δύο φορές ανακεφαλαιοποιήθηκαν και το τις πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Μιλάμε ότι δεν φταίνει οι τράπεζες. Οι τράπεζες προστατεύτηκαν επαρκώς σε αντίθεση με τον ελληνικό λαό άλλο που καθημάθηκε. Αν προστατεύτηκαν και άλλο ανέστηκαν. Έτσι, έτσι, για να τα λέμε όλα. Έτσι. Και η ανακεφαλαιοποίηση είναι μετοχές, τις οποίες πήρε το κράτος, πουλάει κτλ. Τώρα πάμε να δούμε τι θα γίνει. Η σημερινή συνάντηση δεν έγινε τυχαία σήμερα και όχι προηγουμένως. Έγινε αφού ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είχαν κάνει 2-3 κινήσεις που δείχνουν ότι έχουν στόχο να χρησιμοποιήσουν το τραπεζικό σύστημα για την ανάπτυξη. Ανακοινώθηκαν χθες μόλις η μείωση του ΦΠΑ στην οικοδομή. Είχαμε το σχέδιο Ηρακλής που βοηθάει τις τράπεζες να απαλλαγούν από τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη με χρησιμοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων μέσω των τραπεζών. Όλο αυτό το σχέδιο θέλει ένα ενεργό τραπεζικό σύστημα. Σωστά. Ήρθε και τους λέει λοιπόν, θα δουλέψετε, θα κάνετε δουλειές. Το να χρεώνετε τώρα τη μισθωτική κάρτα 6 ευρώ, την ανανέωση και την επίσκεψη στο κατάστημα άλλα 6 ευρώ, αυτά είναι φτηνιάρικα κόλπα και δεν τα δέχομαι. Ήτανε αυστηρή η προειδοποίηση του Πρωθυπουργού, ήταν εξίσου αυστηρή η προειδοποίηση του κυρίου Πέτσα χθες το πρωί όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε έτσι να εωρείτε πώς συνεννοηθήκατε και οι τέσσερις και κάνατε συντονισμένες ενέργειες μιλώντας για καρτέλ. Άρα λοιπόν, τώρα τους μάζεψε όλους μαζί και τους είπε, θα βγάλετε λεφτά κάνοντας δουλειές, δίνοντας δάνεια, χρηματοδοτώντας την οικονομία, περνώντας με κοινοτικά κονδύλια, με νέου τύπου υπηρεσίες, όχι όμως με αυτόν τον τρόπο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τα αποκριθούν αύριο οι τράπεζες. Εγώ, Μάνο, θα προβοκάρω λίγο τη συζήτηση και θα πω ότι ήρθε μια τέτοια πρωτοβουλία να αναληφθεί και για το καρτέλ της κινητής τηλεφωνίας. Και να προχωρήσουμε και σε άλλα. Γιατί είναι καιρός. Πληρώνουμε πανάκριβη κινητή τηλεφωνία και δεν την έχουμε όταν τη χρειαζόμαστε. Το ανησυχητικό βέβαια είναι ότι για να επικεντρωθούμε στις τράπεζες χρειάστηκε ο σε εισαγωγικά κυδεμόνας πρωθυπουργός για να τους τραβήξει λίγο το αυτί. Διότι όλοι το ζούσαμε το τελευταίο διάστημα που έγινε και λίγο ευρέως γνωστότερο το οι χρεώσεις αυτές ή τελείως εκτός κοινής λογικής. Αναγκάστηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι και πολιτικά κυρίαρχος και έχει και ένα θετικό αέρα στα πολιτικά πανιά του δηλαδή, να τους μαζέψει στο Μέγαρο Μαξίμου για να τους εξηγήσει το αυτονόητο. Ο Χρήστος, ενώ θεωρώ ότι είναι μεγάλος ο πειρασμός να μπούμε στη διαδικασία σε αυτό που έλεγες εσύ, ότι οι τράπεζες είναι ως εισαγωγικά εχθρός, έχει δίκιο. Όχι, δεν είπα ότι είναι εχθρός. Όχι, όχι. Είπα ότι. Καταλαβαίνω πώς το λες. Μέσα στην κρίση οι τράπεζες προστατεύτηκαν. Βεβαίως. Ο Έλληνας πολίτης. Οι καταθέσεις μας είναι λάθος. Ο Έλληνας πολίτης όχι τόσο. Σε διορθώνω γιατί είναι λάθος. Το λένε οι ιδεολειπτικοί αριστεροί. Δεν είμαι ιδεολειπτική αριστερή, μακριά από μένα όλο αυτό. Αλλά εγώ ξέρω ότι θυσιάστηκαν οι Έλληνες πολίτες για να διασωθεί και ο τραπεζικός κλάδος. Οι καταθέσεις μας, όχι οι τράπεζες. Χωρίς πάντως ιδεολειψία σε αυτό, προστατεύτηκαν οι τράπεζες στις οποίες θα υπήρχαν καταθέσεις μας αν δεν είχε αποφασίσει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού, ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες. Ναι, γιατί οι καταθέσεις μας δεσμεύτηκαν επί μακρόν εντωμεταξύ. Ο Χρήστος βέβαια έχει δίκιο στο εξής, ότι χωρίς τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει μια οικονομία. Τώρα λοιπόν στην αφετηρία ενός νέου ξεκινήματος, νομίζω ότι ο επίλογος του ακριβώς όλες αυτές οι υπηρεσίες τις οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν από εδώ και πέρα οι τράπεζες και οι προωθητικές τους παρεμβάσεις είναι ένα στοιχείο με το οποίο ο κ. Μητσοτάκης θέλει να προχωρήσει. Νομίζω ότι τους έβαλε σε μια σειρά. Βέβαια, μένει να δούμε τώρα γιατί θυμόμαστε ότι στο πλαίσιο του αφελληνισμού των τραπεζών οι ειδικοί δεν είναι ελληνικές. Καλό ή κακό αυτό. Να δούμε ακριβώς πώς θα ανταποκριθούν από αύριο. Αν κάτι πληρώσαμε ακριβά αυτή την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς αυτό. Χάσαμε και τις τράπεζες. Σε καμία τράπεζα πια δεν υπάρχουν Έλληνες. Η πλειοψηφία του ελληνικού. Αυτό είναι μια άλλη τάξη θέμα, διότι χάσαμε και την κυριαρχία για 99 χρόνια επί του συνόλου τη δημόσια, τη εθνική περιουσία. Οπότε ότι όταν αυτά είναι άλλου είδους αποφάσεις. Πουλήθηκαν οι τραπεζικές μετοχές με ένα λεπτό τη μετοχή. Mm-hmm. Ένα λεπτό τη μετοχή. Έτσι. Εντάξει, τώρα κάνουμε μνημόσυνο σε μία σωρία λαθών. Το ζήτημα είναι ότι εάν υπάρχει μία οδός για να λειτουργήσει αυτή η εκτείναξη του ελατηρίου για την οποία μιλάει και ο Πρωθυπουργός μέσω των κινήτρων που δίνονται αναπτυξιακών και φοροαπαλλαγών, μακάρι να λειτουργήσει. Έχοντας βέβαια διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος. Ναι, γιατί θυμόμαστε τις εποχές. Πάντως το μήνυμα είναι αυτό. Θα βγάλετε λεφτά, θα βγάλετε κέρδη, όχι όμως έτσι.
Βρέστε έναν άλλον τρόπο, αυτός ο τρόπος να βγάλετε κέρδη. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θέματα του Δελτίου. Θετικά είναι τα νέα για την οικοδομή στη χώρα μας μετά τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του Economist. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για πάγωμα του ΦΠΑ στα ακίνητα που έχουν οικοδομική άδεια από το 2006 και μετά. Οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης έφεραν ήδη τα πρώτα χαμόγελα στην κτηματαγορά, καθώς το μέτρο περιλαμβάνει όλα τα απόλυτα μέχρι σήμερα νεόδμητα ακίνητα, τα οποία ακριβώς εξαιτίας του ΦΠΑ, 24%, είχαν μείνει στα χέρια των κατασκευαστών. Ανάσα για την αγορά φέρνουν οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τριετή αναστολή του ΦΠΑ, στα ακίνητα των οποίων οι άδειες εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2006. Μιλώντας στο συνέδριο του Economist, αναφερόμενος στα ακίνητα που εκτός των άλλων, όπως είπε, αποτελούν κατά κανόνα και το ενέχειρο των τραπεζικών δανείων, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η αγορά ήδη ανακάμπτει, καθώς οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 7,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ενώ παράλληλα μίλησε για την ανάγκη τολμηρών μέτρων τόνωσης της οικοδομικής δραστηριότητας και της αγοράς ακινήτων. Με άλλα λόγια, στο εξής απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας όλες οι καινούριες κατασκευές, όπως και τα ακίνητα που κατασκευάστηκαν τα τελευταία 14 χρόνια και δεν έχουν ακόμα απολυθεί. Και το νέο μέτρο αυτό θα ισχύσει και για τις περιπτώσεις αντιπαροχής. Τα μέτρα του Πρωθυπουργού προκάλεσαν ήδη εφορία στην αγορά, καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρξει μια σημαντική όθηση στις αγοραπορισίες ακινήτων. Το πάγωμα του ΦΠΑ 24% θα αφορά σε όλες τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2006 και μετά, αγγίζοντας άμεσα περίπου 100.000 νεόδμητα ακίνητα, τα οποία έχουν μείνει απόλυτα τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης και της υψηλής φορολογίας. Όχι μόνο ότι υλοποιείται η προσωπική εξαγγελία, αλλά ότι σε αυτήν, και ενώ δεν ήταν σαφές από την αρχή, συμπεριλήφθησαν τελικά και όλα τα απόλυτα σπίτια των κατασκευαστών, τα οποία κατασκευάστηκαν με άδειες από τη 1η 2006 και μετά και υπό το καθεστώς ΦΠΑ. Λοιπόν, τα σπίτια αυτά θα μπορούν να πουληθούν και ο αγοραστής δεν θα χρειαστεί να πληρώσει 24% ΦΠΑ, αλλά θα πληρώσει μόνο 3% το φόρο μεταβίβασης. Οι ιδιοκτήτες που θα δώσουν τα σπίτια τους αντιπαροχή από εδώ και πέρα, ή αυτοί που θα τα πάρουν από αντιπαροχή, θα χρειαστεί τουλάχιστον να πληρώσουν το ΦΠΑ το 24% επί της αξίας των κτισμάτων. Αναμένουμε αύξηση του ενδιαφέροντος για νεόδμητα ακίνητα και από Έλληνες αλλά και από ξένους που ενδιαφέρονται για την άδεια παραμονής. Επίσης, θα έχουμε αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας και βέβαια θα ξαναμπεί στο παιχνίδι και η αντιπαροχή των οικοπαίδων. Πολύ σημαντικό, θα ξεπαγώσουν συμβόλαια τα οποία ανάμεναν οι αγοραστές να αναβληθεί το ΦΠΑ και να πληρώσουν 3% φόρο μεταβίβασης αντί 24% ΦΠΑ. Για ένα διαμέρισμα 100.000 ευρώ, ο φόρος από τις 24.000 που ανέρχεται σήμερα ή θα είναι αφορολόγητο ή θα μειωθεί σε 3.000 ευρώ, αφού στις πωλήσεις ακινήτων θα επιβάλλεται φόρος 3% αντί ΦΠΑ με συντελεστή 24%. Το κρίσιμο όμως είναι η κατάργηση του ΦΠΑ να περάσει και στις τιμές πώλησης των ακινήτων. Την ίδια ώρα, το Οικονομικό Επιτελείο δρομολογεί ένα ακόμη μέτρο στήριξης της οικοδομικής δραστηριότητας, δίνοντας έτσι κίνητρο στους φορολογούμενους να προχωρήσουν στην ανακαίνιση, επισκευή και αναβάθμιση των κατοικιών τους, περιορίζοντας ή ακόμα και μηδενίζοντας την φορολογική τους επιβάρυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 40% της δαπάνης που αφορά στο κομμάτι των εργασιών θα αφαιρείται τελικά από τον φόρο. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα προσελκύσει κεφάλαια από το εξωτερικό, καθώς θα επιτρέψει στους ξένους αγοραστές ακινήτων στην Ελλάδα να αποκτήσουν και καινούρια αλλά και ακριβότερα ακίνητα. Ψηφίζεται απόψε με ονομαστική ψηφοφορία το αναπτυξιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, με τους τόνους να ανεβαίνουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου έχουν στόχο, σύμφωνα με την πλειοψηφία, να διευκολύνουν τις επενδύσεις αφαιρώντας εμπόδια, ενώ πολλές αφορούν στα εργασιακά, με την αντιπολίτευση να μιλά για νέο μνημόνιο, καταθέτοντας ενστάσεις αντισυνταγματικότητας. Υψηλή τόνη και έντονη πόλωση επικρατούν στο Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που ολοκληρώνεται απόψε με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και τη διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας. ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής κατέθεσαν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 57, καταγγέλλοντας απόπειρα κατάργησης και περιορισμού αντίστοιχα της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, με την κυβερνητική πλειοψηφία να τις απορρίπτει, ενώ υποσχέθηκε αύξηση επενδύσεων και οικονομικής δραστηριότητας, με το ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλει λογικές δευτέρου μνημονίου στα εργασία.
ψηφιακά. Η κυβέρνηση έχει θέσει στην αιχμή του δόρατος της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής τις παραγωγικές επενδύσεις και με το νομοσχέδιο επιχειρεί να εισάγει τις ρυθμίσεις που απλουστεύουν τις προβλεπόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες στους τομείς της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας και κυρίως που διευκολύνουν την ανάπτυξη επενδυτικών εγχειρημάτων στη χώρα. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ξεχωριστό κεφάλαιο συγκροτούν οι διατάξεις για τα εργασιακά που συγκεντρώνουν σφοδρές επικρίσεις από την αντιπολίτευση, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι στόχο έχουν την προστασία των θέσεων εργασίας με τη διάσωση των επιχειρήσεων, για την οποία πρέπει να υπάρξει μέρημνα ώστε να αποτραπεί διακοπή λειτουργίας τους. Θυμηθήκαμε ξανά, γιατί είχαμε ξεχάσει, είχε περάσει πάρα πολύ καιρός, πώς ξέρει να νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η τεχνοτροπία νομοθέτησης του παλιού πολιτικού συστήματος. Αυτό δεν είναι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σχέδιο νόμου. Αυτό είναι, για να θυμηθώ έναν ωραίο τίτλο μιας ταινίας, το ωραίο μου πλυντήριο. Σε κάθε άρθρο και μία εξυπηρέτηση. Σε κάθε σελίδα και μία φωτογραφία φίλων, επιχειρηματιών, εκδοτών, δημάρχων, πολιτευτών. Δεν συζητάμε σήμερα ένα αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Συζητάμε ένα πολυνομοσχέδιο με τακτοποιήσεις, διευθετήσεις, διορθώσεις, χωρίς εσωτερική συνοχή και με απίστευτη προχειρότητα. Όποια σελίδα του νομοσχεδίου και αν κοιτάξει κανείς, θα τρίβει τα μάτια του. Ο εξυγχρονισμός της κρατικής λειτουργίας στην οποία διακηρύσσεται αφορά την πιο αποτελεσματική στήριξη του μεγάλου κεφαλαίου για να μετατρέψει παραλίες, βουνά, γειτονιές των πόλεων σε πεδία τοποθέτησης των υπερσεσωρευμένων κεφαλαίων του. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου υπό τον τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα» και άλλες διατάξεις καλύπτουν τις αρμοδιότητες σχεδόν όλων των Υπουργείων, προκειμένου να ξεπεραστούν προβλήματα και εμπόδια που λειτουργούν αποτρεπτικά για την προσέλκυση επενδύσεων. Έντονες οι αντιδράσεις εξ αρχής από την αντιπολίτευση κατά την συζήτηση. Υπάρχει μια πολύ γρήγορη επέλαση μιας νεοσυντηρητικής αναδίπλωσης, ένα νεοσυντηρητικό κλίμα μέσα στη χώρα. Το οποίο το έχω πει και δημοσίως, δεν φοβάμαι, ξέρετε πως αρκετά πράγματα από αυτά που λέμε και δημοσίως μπορεί κάποιοι να τα χρησιμοποιούν όπως θέλουν, οι οποίοι ενταφιάζουν την τάση του πολιτικού φιλελευθερισμού που βρίσκεται και ήταν και δυνατή και με επώνυμα στελέχη και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εξακολουθείτε να έχετε μια ιδεολογική και πολιτική σύγχυση. Είστε ιδεολογικές και πολιτικές ανεμοδούδες. Εμείς ακολουθούμε τις βασικές αρχές του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Εγώ πιστεύω δεν έχει καμία διάθεση, τίποτα από όλα αυτά τα οποία αφήσαμε δεν θα μείνει όρθιο. Εδώ το βλέπουμε τι είναι. Είστε σε μια λογική ανάπτυξης μέσω εξυπηρετήσεων. Όποιος θέλει κάτι το ζητάει και εφόσον ανήκει στην σφαίρα των δικών σας, ας πούμε, συμφερόντων και ενδιαφερόντων, κομματικών, πολιτικών και άλλων, μπαίνει μέσα αυτό, δεν γίνεται ανάπτυξη έτσι. Ουδέποτε πέρασε το μυαλό μου η ιδέα ότι ταυτιστήκαμε ιδεολογικά και συμφωνούμε προς το μοντέλο, για να είμαι συνεννοημένος. Όχι που το αναπτυξιακό μοντέλο, για να μην λέμε πολλά, εγώ είπα να κάνω και μια ζήτηση στην Επιτροπή, αν θέλετε, μόνο γι' αυτό. Για ότι ανάπτυξη θέλουμε, προφανώς θα συμπίπτουν οι απόψεις μας, γιατί έχουν και ιδεολογικό πρόσημο αυτές οι συζητήσεις. Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά με τροπολογία σε αλλαγές των προϋποθέσεων που αφορούν τη χορήγηση της χρυσής βίζας, ώστε να επεκταθεί η χορήγησή της σε περισσότερα άτομα που επιθυμούν να έρθουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Η πληρωμή για την απόκτησή της θα μπορεί πλέον να γίνεται και μέσω POS. Το σχέδιο αυτό έρχεται σε μια στιγμή που αρκετοί επενδυτές, οι οποίοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητούν λόγω και Brexit νέο προορισμό για την αγορά κινήτων. Ελληνική υπηκότητα θα μπορούν να λάβουν πολίτες τρίτων χωρών που αποκτούν στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων ευρώ και καθίστανται μόνιμοι κάτοικοι. Το πρόγραμμα της χρυσής βίζας θεσπίστηκε το 2013 και προβλέπει τη χορήγηση όχι υπηκότητας αλλά πενταετούς άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητη περιουσία στη χώρα μας αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Από τον περασμένο Μάρτιο, η χρυσή βίζα επεκτάθηκε και σε όσους επενδύουν σε μετοχές και ομόλογα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεδιαλύνουμε όλα αυτά που ακούμε, Χρήστο, γιατί ο βομβαρδισμός των πληροφοριών, με συγχωρείτε, είναι μεγάλος και καλό θα είναι να ξέρουμε, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ακούμε. Ας ξεκινήσουμε με τα ακίνητα, ναι, για να πάμε και στα υπόλοιπα. Ακίνητα. Το σχέδιο είναι απλό. Ξεκίνησε, σας θυμίζω, με την μείωση του έμφυα για όλους. Αυτόματα άρχισε να παίρνει αξία η περιουσία μας.
Μετά ξεκίνησε με τη μείωση της φορολογίας στις συναλλαγές. Είχαμε και τη μείωση, την αναβολή, την κατάργηση του ΦΠΑ για 3 χρόνια στις συναλλαγές ακινήτων, των παλαιών ακινήτων. Και έχουμε και το πολύ μεγάλο μέτρο, το πολύ έξυπνο μέτρο της φοροαπαλλαγής για την ανακαίνιση των κατοικιών, που δίνει πραγματικά δουλειά σε όλα αυτά τα επαγγέλματα της οικοδομής που έλεγες και χθες. Εδώ γίνεται πολύ έξυπνα, γιατί το λέω έξυπνα, γιατί έχεις μια μεγάλη φοροαπαλλαγή 40%, όχι στο συνολικό κόστος της δαπάνης που κάνεις για την ανακαίνιση ή την αναβάθμιση της κατοικίας σου, αλλά για τις υπηρεσίες, τον υδραυλικό, τον μηχανικό, τον τεχνικό που πληρώνεις. Σε αυτό το τιμολόγιο έχεις αυτόματα 40% έκπτωση, μια έκπτωση που την μαζεύει η υπηρεσία της εφορίας, την κρατάει και μετά τη συμψηφίζει με μελλοντικές σου υποχρεώσεις. Άρα είναι ένα σαφέστατο κίνητρο, πρώτον να παίρνεις απόδειξη και δεύτερον πραγματικής μείωσης και αναβάθμισης της περιουσίας μας, των κατοικιών μας που τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης το είχαμε παραμελήσει. Αυτό είναι ένα συνολικό σχέδιο. Σκοπός είναι τι? Πρώτα απ' όλα να γίνουν συναλλαγές. Πολλές συναλλαγές. Να αρχίσουν οι άνθρωποι που έχουν 2-3 ακίνητα ξεχασμένα του παππού, της γιαγιάς, της θείας κτλ. Να μπορούν και να τα πουλήσουν. Να μην έχουμε αποποίηση κληρονομιάς, αλλά να έχουν ένα κίνητρο να αρχίσουν να τα δίνουν. Mm-hmm. Να κινείται το χρήμα. Επίσης και πολύ σημαντικό, το ξέχασα αυτό, οι τράπεζες. Οι τράπεζες μπήκαν στο παιχνίδι από νωρίς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε δάνεια με σταθερό επιτόκιο, στεγαστικό δάνειο, καθ' όλη τη διάρκεια, αλλά ξέρεις από την πρώτη μέρα μέχρι τα τελευταία 25 χρόνια τι ακριβώς δώσεις θα πληρώνεις. Ούτε κειμενόμενο επιτόκιο, ούτε τίποτα. Μπήκαν και οι τράπεζες. Να πούμε και κάτι άλλο, γιατί το άκουσα σε διαφήμιση και εγώ το εντάσσω σε αυτό το σχέδιο που λες ότι οι τράπεζες μπήκαν στο παιχνίδι, ότι δίνουν και χαμηλά δάνεια, χωρίς υποθήκες, για την ανακατασκευή σπιτιών. Ακριβώς. Αυτών των σπιτιών τα οποία έχουν ξεμείνει ακόμα και αν χρειάζεται κάποιος να το βάψει, αν θέλει να το πυρποιηθεί, να το εξυγχρονίσει λίγο, όχι κατά ανάγκη να το πουλήσει ή να το ανακατασκευάσει. Άρα το πρώτο σκέλος του σχεδίου είναι για να πάρει αξία η περιουσία μας, όλοι που έχουμε ακίνητα, πρέπει να γίνουν συναλλαγές. Κάποιοι να πουλήσουν, κάποιοι να αγοράσουν, κάποιοι να επενδύσουν, κάποιοι να χτίσουν και όλο αυτό το πράγμα να αρχίσει να κινείται, να αρχίσει να γίνεται δουλειά. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο όλο το σχέδιο είναι σωστό. Δεν έχει κανένας αντίρρηση. Ούτε καν η αντιπολίτευση έχει αντίρρηση σε αυτό το θέμα. Πρέπει να δούμε όμως να λειτουργεί, για το επόμενο βήμα είναι τα λεφτά που θα κινηθούν να μπουν τώρα στην πραγματική οικονομία, να αρχίσουν να δημιουργούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, γιατί και εκεί μπαίνει ο αναπτυξιακός νόμος. Mm-hmm. Σου λέει ότι αν θα πουλήσεις το σπίτι του παππού, της γιαγιάς, το εξοχικό σου κτλ. Και πάρεις τα λεφτά, κλείσε τις τρύπες σου αφενός με τις 120 δόσεις κτλ. Αλλά να αρχίσεις πια και να επενδύεις, να κάνεις δουλειές, να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη σε καμία οικονομία του κόσμου, εάν δεν γίνουν δουλειές από τον ιδιωτικό τομέα. Άρα το αναπτυξιακό νομοσχέδιο μπορεί, όπως λένε στην αντιπολίτευση, να τακτοποιεί ορισμένες λεπτομέρειες της οικονομικής μας ζωής. Ενδεχομένως να συμβαίνει και αυτό. Από την άλλη όμως πλευρά, η μεγάλη εικόνα είναι... Γιατί, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, πότε δεν συνέβαινε και μέσα στη βαθιά μνημονιακή κρίση, οι τροπολογίες και μάλιστα με τα μεσονύκτιες, με φωτογραφικές διατάξεις επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, πήγαιναν και έρχονταν. Ο στόχος όμως όλο του νομοσχεδίου, και είναι φανερό αυτό, δεν κρύβεται, είναι να δοθεί η ευκαιρία στον ιδιωτικό τομέα να κάνει δουλειές, να κάνει επενδύσεις, να δώσει δουλειές. Mm-hmm. Και εφόσον γίνει αυτό, τα μικρά λαθάκια θα διορθωθούν. Οι ανισορροπίες, η αγορά θα τις διορθώσει. Το μεγάλο στοίχημα όμως είναι να πιάσουμε μέχρι τον επόμενο καλοκαίρι το ρυθμό ανάπτυξης 3%. Και το κυριότερο να πιάσουμε και το θετικό momentum, έτσι, για την ελληνική οικονομία, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία, η οποία ήταν κάτω, τουλάχιστον προς τους ρυθμούς της, δείχνει να έχει θετικές ανωτικές τάσεις, την ώρα που οι ευρωπαϊκές οικονομίες βρίσκονται σε μια... Να πω και μια κουβέντα ακόμα. Σε καθεστώς συγκράτησης, ας το πω λίγο πιο γενικά κομψά. Συγγνώμη, μάλλον ειλικρινά ζητώ συγγνώμη. Λέμε ότι παντού στον κόσμο τα επιτόκια πέφτουν σε αρνητικά επιτόκια πολύ χαμηλά. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί για να αναπτυχθεί. Ναι. Το κράτος. Επειδή είναι μνημονιακή. Επειδή έχουμε τον υψηλότερο χρόνο στον κόσμο. Ο μόνος που μπορεί να δανειστεί είναι ο ιδιωτικός τομέας. Σωστό. Έτσι, άρα πρέπει εκεί να του δώσουμε το σμπρόξιμο για να πάρει μπροστά.
Μάνο. Νομίζω ο Χρήστος παρουσίασε σε όλη του την έκταση. Εγώ ήθελα να πω ότι πόσο διαφορετικά τελικά είναι τα πράγματα όταν μια κυβέρνηση εστερνίζεται την κοινή λογική. Πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει αυτονόητα δεν είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι έχει λοκάρει στο σχεδιασμό του το ότι όντως μπορεί να ακούγεται φραστικά οξύμορα, αλλά για να υπάρξει κινητικότητα στην οικονομία έπρεπε να κινηθούν τα ακίνητα. Mm-hmm. Γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε ζήσει ότι γύρω από την οικοδομή και όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Το λέγαμε και χθες ότι είναι γύρω στα 400 επαγγέλματα. Και φαίνεται ότι αυτό, διότι το είπες και εσύ, εντάξει, ο Χρήστος είναι και ο τομέας του, κατέχει νομίζω καλύτερα από τους περισσότερους, αλλά η οικονομία είναι και θέμα ψυχολογίας και όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και ως προς την εικόνα την οποία διαμορφώνεται για το εξωτερικό. Ο κ. Μητσοτάκης το έλεγε και χθες στον Economist, το έχει επαναλάβει αρκετές φορές. Το μεγάλο θέμα των πλεονασμάτων θέλει να το διαπραγματευτεί από διαφορετικούς όρους. Για να φτάσει στο σημείο να το κάνει αυτό και να το θέσει με όρους επιτυχικούς στόχευσης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί σειρά από μέτρα. Νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό με το οποίο ξεκίνησε. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε με συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια και πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Εργαζόμενοι της ΠΟΕΟΤΑ και φοιτητές αντέδρασαν σε διατάξεις του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που ψηφίζεται απόψε στη Βουλή. Το μεσημέρι σημειώθηκε ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, με την Ελλάς να προβαίνει σε περιορισμένη ρήψη χημικών. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στους Δήμους είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, ωστόσο δεν βγήκε λευκός καπνός. Πάντως, ο Υπουργός Εσωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο βελτίωσης του άρθρου 179 που ανοίγει το δρόμο στις ιδιωτικοποίησεις, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν θα το αποσύρει. Στον ρυθμό των κινητοποιήσεων, η Αθήνα με τους εργαζόμενους της ΠΟΕΟΤΑ να πραγματοποιούν πορεία προς το Σύνταγμα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους. Μέλη της επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό για να φτάσουν στη Βουλή, αλλά αποθήθηκαν από τους αστυνομικούς. Αφορμή για την κινητοποίηση των συνδικαλιστών των εργαζομένων στους Δήμους είναι διάταξη του αναπτυξιακού νομοσχεδίου που επιτρέπει την εκχώρηση υπηρεσιών των Δήμων σε ιδιώτες. Άκαρπη ωστόσο απέδει η συνάντηση που είχαν οι συνδικαλιστές με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο. Κάναμε μια συνάντηση με τον Υπουργό. Βάλαμε τα επιχειρήματά μας, άφησε ένα παράθυρο σκέψης ότι πάνω στο 179 θα κάνει κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις, βελτιώσεις. Πριν την βελτίωση μία που σκέφτεται είναι να υπάρχουν απόλυτες πλειοψηφίες για τέτοιες αποφάσεις και θα περιμένουμε να δούμε και τις άλλες βελτιωμένες κινήσεις. Ένταση σημειώθηκε και στη διαδήλωση των φοιτητών που αντιδρούν στις αλλαγές που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας, με τους αστυνομικούς μάλιστα να κάνουν περιορισμένη χρήση χημικών. Τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, χιλιάδες ήταν οι φοιτητές που βγήκαν στους δρόμους και δήλωσαν βροντερά την αντίθεσή τους στην εφαρμογή του Νήσιν 2, απαιτώντας να επανέλθει το πανεπιστημιακό άσυλο και να μην προχωρήσουν οι διαγραφές. Προβλέπει συγκεκριμένα οι φοιτητές να κάνουν απλήρωτη πρακτική άσκηση, απλήρωτη δουλειά δηλαδή σε μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό σε συνδυασμό με ένα συνολικό χτύπημα στις σπουδές μας, το οποίο περνάει μέσα και από το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το επόμενο διάστημα να φέρει και προβλέπει διαγραφές φοιτητών βάσει του 10 και ένα σωρό άλλα που έρχονται να προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα πόδια για τις σπουδές μας. Κινητοποιήσεις αλλά και προσφυγή έως και στο Συμβούλιο Επικρατείας για την κατάπτωση της νομοθετικής ρύθμισης που εξομοιώνει τους τίτλους σπουδών των κολεγίων με τα διπλώματα των μηχανικών, απαντά και ο τεχνικός κόσμος της χώρας, τονίζοντας ότι η ρύθμιση εγείρει σημαντικά θέματα αντισυνταγματικότητας. Συλλαλητήριο πραγματοποίησαν στο Σύνταγμα και το Εργατικό Κέντρο Αθηνών, η ΑΔΕΔΗ, και το ΠΑΜΕ σε ξεχωριστή συγκέντρωση στα Προπύλαια. Τις ευθύνες της μεταναστευτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τις παράνομες χορηγήσεις εγγράφων σε πρόσφυγες από ιδιώτες γιατρούς καταγγείλει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το άσυλο. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε την πρόσληψη 200 ατόμων για την υπηρεσία ασύλου στον Πειραιά. Την ίδια ώρα, άγνωστοι πέταξαν χθες το βράδυ μπογιές και τρικάκια με συνθήματα υπέρ των μεταναστών στο κτίριο του Δήμου Πεντέλης. Αποκαλύψεις φωτιά έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για το άσυλο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στην δράση ιδιωτών γιατρών που χορηγούσαν έγγραφα τα οποία χαρακτήριζαν ευάλωτους πρόσφυγες και μετανάστες, με αποτέλεσμα όλοι να μην μπορούν να φύγουν από τη χώρα. Οι ιδιώτες γιατροί έδιναν έγγραφα τα οποία αποδέχονταν οι υπηρεσίες
του ασύλου, της ελληνικής δημοκρατίας, ότι όλοι αυτοί ήταν ευάλωτοι, ότι είχαν το λεγόμενο μετατραυματικό στρες, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να μεταφέρονται στο εσωτερικό λόγω της ευαλωτότητας αυτή και κανένας να μην επιστρέφεται. Ο υπουργός στυλίτευσε μάλιστα και την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την μεταναστευτική της πολιτική. Επρόκειτο περί μιας λογικής του να στηβάζουμε ανθρώπους και τίποτα παραπέρα. Και αυτό το στίβαγμα ανθρώπων οδήγησε τελικά στη μείωση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που είχαν ανάγκη υποστήριξης. Από το 2016 μέχρι σήμερα κατατέθηκαν 156.529 αιτήσεις ασύλου. Εξετάστηκαν και έγιναν δεκτές 39.336, περίπου 40.000. Έχουμε ένα υπόλοιπο 115.000. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Την μεταφορά της υπηρεσίας ασύλου στο κτίριο Κεράνη στον Πειραιά και την πρόσληψη 200 ατόμων για τη στελέχωσή της ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όλη η υπηρεσία ασύλου μεταφέρεται στο Κεράνη στη στιγμή, στη Θιβών κοντά στον Πειραιά, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος και για τις υπηρεσίες, για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών, για τις συνεντεύξεις, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και ανθρώπινες συνθήκες για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που θα περιμένουν εκεί, θα αναμένουν στην ουρά γιατί να κάνουν τη δουλειά τους. Την ίδια ώρα, άγνωστοι πέταξαν το βράδυ της Τετάρτης μπογιές και τρικάκια με συνθήματα υπέρ των μεταναστών στο κτίριο του Δήμου Πεντέλης. Ο συγκεκριμένος Δήμος βρίσκεται σε αναβρασμό μετά και την ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο του Σχεδίου για την εγκατάσταση ανηλίκων μεταναστών στην πτέρυγα Μπόμπολα του νοσοκομείου Φλέμινγκ. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος υπερτόνισε ότι η Δήμαρχος Πεντέλης και η διοίκηση θα συνεχίσει στον πολύ ξεκάθαρο δρόμο, καθώς η πτέρυγα είναι ακατάλληλο σημείο και δεν μπορεί να δεχθεί μετανάστες. Οι αποκαλύψεις από την απολογία του Νίκου Μανιαδάκη ότι δεχόταν πιέσεις για να κατονομάσει πολιτικούς και τον Γιάννη Στουρνάρα για την υπόθεση Νοβάρτης έχουν πυροδοτήσει αντιδράσεις. Αντικείμενο δικαστικής έρευνας γίνεται πλέον και η αναφορά των εισαγγελέων διαφθοράς. Ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος κάνει λόγο για πρόβλημα δημοκρατίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί εξηγήσεις από τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Την ίδια ώρα σφοδρίζει η αντιπαράθεση, έχει ξεσπάσει με αφορμή τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε λόγο για πιθανό χρηματισμό του Αλέξη Τσίπρα και του Παύλου Πολάκη από φαρμακευτικές εταιρείες. Πολιτικό σεισμό προκαλούν οι αποκαλύψεις από την απολογία του Νίκου Μανιαδάκη, ο οποίος κατονόμασε τον Γιάννη Στουρνάρα, κάνοντας λόγο για απόπειρα εκβιασμού. Η αναφορά των εισαγγελέων διαφθοράς έχει γίνει πλέον αντικείμενο δικαστικής έρευνας, με τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο να κάνει λόγο για πρόβλημα δημοκρατίας και το ΣΥΡΙΖΑ να απαιτεί εξηγήσεις από το κυβερνητικό κόμμα και τον ίδιο τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κ. Στουρνάρας, λοιπόν, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, οφείλουν να απαντήσουν άμεσα για τη συνωμοσία εναντίον της δικαιοσύνης και του δημοσίου συμφέροντος. Πρώτον, είναι αλήθεια ότι εκβίαζαν και απειλούσαν τον τότε προστατευόμενο μάρτυρα κύριο Μανιαδάκη για να αλλάξει τις καταθέσεις του στο σκάνδαλο Νοβάρτης? Δεύτερον, είναι αλήθεια πως χρησιμοποιούσαν τον κύριο Μανιαδάκη σε διατεταγμένη υπηρεσία για να εκφοβήσουν τους εισαγγελείς που ερευνούσαν την Νοβάρτης? Και τρίτον, βεβαίως, ποια είναι τα άλλα δύο πολιτικά πρόσωπα με τα οποία απειλούσαν ότι θα τσακίσουν εισαγγελείς και μάρτυρες? Αναμένουμε την άμεση εισαγγελική παρέμβαση και διερεύνηση των καταγγελιών των τριών εισαγγελέων διαφθοράς που ερευνούν το μεγάλο αυτό σκάνδαλο. Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου πέρασε το κατόφλι του Αρείου Πάγου, καθώς κλείθηκε στην εισαγγελία του Ανώτατου Δικαστηρίου, προκειμένου να καταθέσει για την επίμαχη υπόθεση Νοβάρτης. Αυτό γιατί έγινε αναφορά στο όνομά του από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Αγγελή. Την Παρασκευή καταθέτηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ η δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπου στοχοποιεί τον Αλέξη Τσίπρα και τον Παύλο Πολάκη, με την κατηγορία ότι οι δύο άντρες μπορεί να χρηματίστηκαν από φαρμακευτικές εταιρείες, έχει πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό. Θεωρώ, λοιπόν, ότι πράγματι μπορεί να χρηματίστηκε και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Πολάκης, διότι ο νόμος που φέρανε για τις πολυεθνικές και την τιμωρία των φαρμάκων θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί προϊόν διαφθοράς. Το θέμα όμως δεν είναι ο ίδιος, αλλά ο πρωθυπουργός που τον ανέχεται. Τα περιθώρια των ελιγμών στενεύουν. Ή τον στέλνει σπίτι του απόψε, ή ταυτίζεται πλέον απόλυτα με αυτόν και τις αθλειότητές του, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στο μέλλον. Τη δική του καυστική απάντηση έδωσε ο Παύλος Πολάκης, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να υποστηρίζει σε συνέντευξή του πως εάν είχε τα στοιχεία θα είχε πάει στον εισαγγελέα. Ο κύριος Τσίπρας εδώ και δύο χρόνια, και το επαναλαμβάνω τις τελευταίες 4 μέρες διαρκώς, προφανώς γιατί έχει πανικοβληθεί για την Προκαταρκτική Επιτροπή, λέει διαρκώς την ίδια εικασία. Ο κύριος Τσίπρας δύναται να κατηγορήσει εμένα δια εικασιών και ψευδών μάλιστα, και εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω τον κύριο Τσίπρα δια εικασιών και μάλιστα αληθινών. Αναρωτιέται κανείς αν πρέπει να βάλει τα γέλια
ή αν πλέον ο κύριος Γεωργιάδης βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση σε σχέση με το ζήτημα της Νοβάρτης, που επιχειρεί με αυτού του τύπου τις γκροτέσκες κατηγορίες ή τα γκροτέσκα σχόλια να βγει από αυτή την εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία ο ίδιος έχει βάλει τον εαυτό του. Την ίδια ώρα, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής σε συνέντευξή του άφησε αιχμές για το πώς ενεργούσε ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, τονίζοντας ότι ο ίδιος λειτουργούσε θεσμικά και ότι ήταν εκείνος που έστειλε την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, Χρήστο, η υπόθεση Νοβάρτης ως αυτοτελές υποτιθέμενο σκάνδαλο έπαψε να είναι διερεύνηση σκανδάλου και έγινε, είπαμε, υπόθεση σκευωρία Νοβάρτης. Τώρα, αυτή η ιστορία πυροδοτεί όχι απλώς έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Νομίζω ότι ανεβάζει το θερμόμετρο στα ύψη, δεδομένου ότι και η πλευρά πλέον της Νέας Δημοκρατίας δια του Αδόνιδος Γεωργιάδου πέρασε στην αντεπίθεση, καταλογίζοντας στην αντιπολίτευση όσα η αντιπολίτευση ως κυβέρνηση καταλόγιζε στην τότε αντιπολίτευση που είναι σήμερα κυβέρνηση. Για να μάθουν πώς είναι να βάζεις. Ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την υπόθεση βγήκαν στα μανταλάκια 10 πολιτικά πρόσωπα έτσι. Αυθαίρετα, χωρίς λόγο, χωρίς αιτία, χωρίς ουσία, χωρίς πραγματικότητα. Για τους 7 ήδη το ξέρουμε. Για τους υπολείπους περιμένουμε. Θέλω να επισημάνω σε αυτό το κείμενο το δηλώνει. Και να υπενθυμίσουμε το τεκμήριο αναθεότητος, το οποίο τουλάχιστον επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωριζόταν. Ποτέ. Και για να υπενθυμίσω κάποιες ανακοινώσεις του Μεγάρου Μαξίμου με υπογραφή του κυρίου Τζανακόπουλου, που δεν αφορούσαν μόνο στην υπόθεση Νοβάρτης, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες εξετάζονται από την δικαιοσύνη αυτοτελώς και σε προβολή χρόνου, όπου καταλόγιζαν ποινικές ευθύνες σε άτομα τα οποία δεν είχαν κληθεί καν από τον εισαγγελέα. Έτσι. Σήμερα στη Βουλή ο κύριος Τσίπρας αποκάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη Τζόκερ της πολιτικής. Αν σκεφτούμε τι ζημιά έχει κάνει ο Τζόκερ. Ωραία το λες. Τι ζημιά έχει προκαλέσει ο Τζόκερ στην ταινία. Ελπίζω να την γλιτώσει φθηνότερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, ας μείνουμε στην ουσία. Έχουμε τρεις εισαγγελείς κατηγορούμενοι, οι οποίοι βγάζουν ένα έγγραφο και το δημοσίευσε η εφημερίδα Δοκουμέντο, που λένε ότι ο Στουρνάρας εκβίαζε το Μανιαδάκη. Μέχρι εδώ η δημοσιογραφία έκανε τη δουλειά της. Πήρε τη συνέντευξη, πήρε το κείμενο. Η ουσία ποια είναι? Ήξεραν τρεις εισαγγελείς ότι ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας εκβιάζει έναν μάρτυρα, τον οποίον ήξεραν ότι είναι προστατευόμενος μάρτυρας, και τον απάλλαξαν, το διοικητή. Τον απάλλαξαν. Βάλαν την υπόθεση στο αρχείο. Καταλαβαίνετε ότι αυτά που γίνονται στην υπόθεση αυτή δεν έχουν λογική. Είναι τρεις εισαγγελείς. Γνώριζαν ότι κάποιος εκβιάζεται. Και ο εκβιαστής, ο υποτιθέμενος, αθώνονται από τους τρεις εισαγγελείς. Τα πράγματα δεν είναι λογικά. Στην υπόθεση αυτή έχουμε προφανέστατη παρακόλληση της δικαιοσύνης, παρέμβαση της δικαιοσύνης από τους ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να προστατεύουν τη δικαιοσύνη. Και εγώ το μόνο που θέλω να επισημάνω και να βάλω στην κουβέντα Μάνο πριν τοποθετηθείς είναι ότι χθες με εξέπληξε ο κύριος Κοντονής όταν άκουσα ένα απόσπασμα από ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Real FM, νομίζω και στον Νίκο Χατζηνικολάου, όταν του έθεσε ο δημοσιογράφος γιατί εμπλέκεται ο κύριος Παπαγγελόπουλος και όχι ο ίδιος, απάντησε φθαρσός ο κύριος Κοντονής, ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, γιατί εγώ κινήθηκα προφανώς θεσμικά. Βέβαια, στο σημείο εκείνο το άκουσα και εγώ και έχεις δίκιο. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να το διαβάσουμε και διαφορετικά, γιατί ο κύριος Κοντονής είχε και τις πικρίες του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προφανώς θεωρούσε ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος τον προσπερνάει και γενικά θυμόμαστε ότι τον αντικατέστησε. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός έμεινε αμέτωχος σε αυτό το. Βέβαια, η περίοδος Κοντονή, τώρα θα κάνω εγώ το σύνολο του διαβόλου σε αυτό. Γενικότερα δεν προχώρησαν πράγματα στη δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως του κομματιού αυτού. Δηλαδή, υπήρχε και ένα αντικειμενικό ζήτημα με τον κύριο Κοντονή. Τώρα, στο θέμα μας εδώ, νομίζω ότι έχουμε εστιάσει πλέον σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Χρήστος το είπε πάρα πολύ ζωηρά. Ο μεγάλος χαμένος αυτής της ιστορίας είναι η δικαιοσύνη. Εγώ το έβλεπα από την αρχή. Νομίζω ότι πλέον αποκαλύπτεται διαρκώς. Και εξ αντανακλάσεως, δεν ξέρω, ο κύριος Μανιαδάκης, ο οποίος
και άλλοι, από ό,τι καταλαβαίνω, θα ακολουθήσουν. Αλλάζουν διαρκώς καταθέσεις ανάλογα με το πώς είναι η συγκυρία της εποχής. Έχουν παρουσιαστεί ως μεγάλοι τεχνοκράτες με τους οποίους προχωράει η χώρα. Χαίρομαι λοιπόν που ο κ. Μητσοτάκης, οι τεχνοκράτες οι οποίοι έχει επενδύσει σήμερα, είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Έχουν βαριά βιογραφικά και ήδη υπάρχουν αποτελέσματα. Και σε επίπεδο πολιτικής διαχείρισης, νομίζω ότι δικαιώνεται ξανά ο κ. Μητσοτάκης για το ότι έχει μείνει έξω και πέρα έχει από την ιστορία. Έχει μείνει αμέτωχος, ναι, και αφήνει τη δικαιοσύνη και τα αρμόδια όργανα να εξελίξουν αυτή την έρευνα και να φέρουν το πόρισμά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι, που ήσασταν μαζί μου απόψε. Έτοιμη να μειώσει επιπλέον το όριο συναλλαγών με μετρητά είναι η κυβέρνηση, καθώς από τη νέα χρονιά αναμένεται να διαμορφωθεί στα 200 ευρώ. Σκοπός η μείωση των μαύρων συναλλαγών σε συνδυασμό και με την αύξηση στα ποσοστά υποχρεωτικών συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα για το αφορολόγητο. Οι τόνοι στη Βουλή ανέβηκαν ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Κέριο πλήγμα στη φοροδιαφυγή αλλά και τις μαύρες συναλλαγές θέλει να καταφέρει μέσω του πλαστικού χρήματος η κυβέρνηση, καθώς σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Οικονομικού Επιτελείου, από τη νέα χρονιά οι πολίτες δεν θα μπορούμε να κάνουμε με μετρητά καμία συναλλαγή που θα υπερβαίνει τα 200 ευρώ. Η ετήσια οικονομική αιμορραγία από την φοροδιαφυγή υπολογίζεται σε 6 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία των τραπεζών και της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ενίσχυση των ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα ακόμη και στις καθημερινές μικρής αξίας συναλλαγές, ειδικά μετά από την επιβολή των capital controls. Ωστόσο, το φορολογικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει το Υπουργείο Οικονομικών προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Νοεμβρίου προβλέπει νέα αυξημένα ποσοστά υποχρεωτικών συναλλαγών με ηλεκτρονικό χρήμα. Για το εισόδημα του 2020, λοιπόν, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε δαπάνες με πλαστικό χρήμα αντίστοιχες με το 30% του εισοδήματός τους, προκειμένου να μην τους επιβληθεί πρόστιμο 22% και χάσουν παράλληλα μέρος του αφορολόγητου. Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν όσα ζευγάρια κάνουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, καθώς το όριο του 30% ισχύει για τον καθένα ξεχωριστά, χωρίς το ποσό αυτό να μπορεί να συμπληρωθεί από τις επιπλέον του 30% αγορές που μπορεί να έχει κάνει ο άλλος σύζυγος. Εν τω μεταξύ, σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε στη Βουλή κατά την συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης αμφισβητήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο, ο οποίος έκανε λόγο για μεροληψία υπέρ των ισχυρών. Στο χαμηλό ύψος των επενδύσεων αναφέρθηκε με τη σειρά του ο Υφυπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης και διαβεβαίωσε ότι οι πολιτικές ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξαγγέλθηκαν θα υλοποιηθούν τη νέα χρονιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.